όλοι μας αγαπούσαμε τον καφέ. Εμείς βρήκαμε την ευκαιρία σε έναν χώρο ουδέτερο, χωρίς καμία ατμόσφαιρα, να καθόμαστε και με την συζήτηση να δημιουργούμε ατμόσφαιρα. Αυτά τα καφενεία είχαν αυτό το χαρακτήρα, δεν είχαν χαρακτήρα. Μάρκος Ρενιέρης, Γιάννης Πολυχρονάκης, καλώς ήρθατε στο κριτικό καφενέ. Καλώς σε βρήκαμε Γιώργη. Καλώς ήρθατε λοιπόν, πρώτη φορά στο καφενείο μας, εύχομαι να περάσουμε καλά, να βεγγερίσουμε σαν τις παλιές καλές εποχές στα καφενεία. Και μιας που ξεκινούμε με καφενεία πάντα, θα ήθελα να μοιραστούμε τις εμπειρίες σας και τις δικές σας με, από τα καφενεία, ό,τι θυμάστε, μου δώσετε εικόνα, σας συνεχίζετε και πάτε στα καφενεία. Γιάννη, ξεκινούμε από σένα. Καλώς σε βρήκαμε καταρχήν, Γιώργη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Τα καφενεία, εγώ επειδή συνεχίζω ακόμα και πηγαίνω αραιά και που όποτε μου μένει χρόνος, είναι ένα μέρος στο οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο, ξετελεύουν και τη μια παρέα, ανταλλάζουν τις απόψεις, διαφωνούν, κουβεντιάζουν, ναι, συζητούν, δηλαδή... Είναι ένας τόπος ο οποίος, όταν δεν τον εμπερδέψεις με άλλα πράγματα που γίνονται στα καφενεία. Σωστό. Είναι ένας τόπος ο οποίος και μηνύματα παίρνεις και διδάγματα παίρνεις και ακούς και συζητάς και ξεχνιέσαι μια-δύο ώρες, τρεις από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα που έχει ο καθένα μας. Σαφώς και θα θυμάσαι σαν κοπέλι γλέδια σε καφενεία από το τίποτα, από ένα στοίχημα να ξεκινούν γλέδια με τσιπαλιούς ή όχι. Κοίταξε να σου πω, εγώ παλιούς σε καφενεία, σε γλέδια, δεν έχω εμπειρίες. Δηλαδή, διότι απλά έχω εμπειρίες στο θέμα των παλιών, σε γλέδια, σε σπίτια. Σε σπίτια. Σε σπίτια. Ναι, ναι. Που το οποίο ήταν ό,τι δηλαδή ακριβώς γίνεται στο καφενείο, απλά δεν ήταν στον γενευρή κόσμο, στο σπίτι, στο απλό, στο απλό, στο σπίτι μας. Στο αυλιδάκι. Στο αυλιδάκι. Με το μεζέ που υπάρχει, ό,τι το βρισκούμενο, ναι, οι δυο να γεννούν 4 και 4 6 και οι 6 12 και να ξετελέψει η γλέντι. Το θυμούμε πάρα πολλές φορές αυτό στο σπίτι μας, σε συγγενικά σπίτια, σε φίλων σπίτια, το οποίο γίνεται ακόμα. 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 Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Στο καστέλ της Κισά μου λέμε τώρα, γίνεται ακόμα. Αυτό ακόμα να το λέμε. Βέβαια. Ωραία. Πάμε και στο Μάρκο να μας πει. Για τα καφενεία γενικότερα, αν τα θυμά ακόμα, τι θυμάται από τα καφενεία τα παλιά που δεν μεταλλάχθηκαν σε κάποια σε μπαρ που λέμε. Ήταν να σου πω, Γιώργη, εγώ από τα καφενεία δεν έχω πολλές εμπειρίες. Καλά μπορεί κάνω, γιατί είχαμε καφενείο στα παλιά Ρούματα. Α, αυτά είναι, ναι. Επετύχαμε εδώ. Καφενείο και μεγάλωσαμε στο καφενείο. Δηλαδή... Είσαι γιος του Γνήσι του καφετζή δηλαδή. Όλη η παιδική μου ηλικία ήταν από το καφενείο. Όλη μέρα στο καφενείο ήμουνα. Δηλαδή... Έχω να σου πω πολλά πράγματα. Πραγματικά δεν θα τελειώσει η εκπομπή μέχρι να λέμε τις ιστορίες από τα καφενεία, πραγματικά. Δύσκολη ζωή γενικότερα ενός καφετζή, να το πούμε και έτσι, στα παλιά Ρούματα, σε ένα καφενείο. Είναι δύσκολη. Ήτανε δύσκολη γιατί, εντάξει, είχες να κάνεις με ανθρώπους διάφορους, ξέρω εγώ αυτά, αλλά γενικά άκουγες, ας πούμε, τις απόψεις των, ξέρω εγώ αυτά, μερικές φορές παρέες, μεθούσανε πράγματα, ήτανε... Εντάξει, είναι δύσκολη δουλειά. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, ότι γενικότερα οι παλιοί καφετζίδες δεν ήταν μόνο καφετζίδες, ήταν και αγρότες. Ναι, σωστά, βέβαια. Ο πατέρας σου. Ασχολούταν με πολλές δουλειές και είχαν και το καφενείο. Ναι. Βέβαια. Με τα αγροτικά και το καφενείο. Όλοι. Κανείς δεν ήταν μόνο του καφετζής, ας πούμε, μόνο καφενείο. Αυτό ήταν και δεμένος και με τη γη του και για το ελεύθερο του χρόνο ήταν για ένα καφενείο να ξεφεύγει αυτό από τη μουρμούρα έτσι πεθεράστη γυναίκα ακόμα, γιατί υφίσταται κι αυτό. Οπότε και εκεί φυσικά γλέδια πολλά. Το καφενείο υπάρχει ακόμα. Το καφενείο τώρα το έχει ένα κοπέλι και το έχει κάνει ταβέρνα. Ταβέρνα. Και ταβέρνα και καφενείο μαζί. Οπότε το έχει κρατήσει λίγο την παράδοση. Ναι, το έχει κρατήσει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Στο καφενείο σας παίξανε κάποιοι γενικότερα. Παίζανε πολύ παλιά. Ήταν το πανηγύρι εμείς απέναντι από το καφενείο μας. Είναι η εκκλησία του Αγίου Σπυριδόνου. Η μεγάλη, στα παλιά Ρούματα. Ναι, ναι. Και κάθε εκκλησία όταν είχε
γιόρταζε 12 του Δεκέμβρη που ήταν, όταν γιόρταζε κάθε εκκλησία, έκανε πανηγύρι. Δηλαδή ήταν όλη μέρα ανοιχτό το καφενείο, να μπουνε, έστρωνε η μάνα μου το τραπέζι, μπράβο, τρώγανε. Έφευγε αυτή η παρέα, έρχονταν άλλοι. Ήταν όλη μέρα. Όλη μέρα ανοιχτό. Όλη μέρα και ανοιχτό, την παραμονή βάζαν όργανα. Ήταν 4 καφενεία στα ρούματα, είχαν 4 ζυγίες. Εγώ δεν πρόλαβα αυτό. Αλλά βιολί λαγούτο, βιολί λαγούτο. Έχω προλάβει στο δικό μας καφενείο, ας πούμε, που έπαιζε ο Μιχάλης Ολυφαρδάκης, καλός φίλος και καλός συνεργάτης, με τον συγχωρεμένο τον πατέρα του. Οι δυο τους, ζυγιά. Ζυγιά. Την παραμονή. Την παραμονή βάζαν όργανα. Την παραμονή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να συνεχίσει να πηγαίνετε στα καφενεία και να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, γιατί εκεί κρύβεται ένα κομμάτι μικρού πολιτισμού δικού μας της Κρήτης. Αν θέλουμε να μάθουμε λίγο από τους παλιούς αυτά που λέμε και άλλες φορές. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά του Καθανού στην καταγωγή. Γιάννη Πολυχρονάκη, πάμε με σένα, έτσι θα το πηγαίνουμε. Καστέλη Κισάμου. Καστέλη Κισάμου. Τόπος καταγωγής, από μια μουσική οικογένεια εσύ κατάγεσαι. Να πούμε λίγο, να αναφέρουμε δύο λόγια. Ο πατέρας σου έπαιζε λαγούτο. Ο πατέρας μου έπαιζε λαγούτο, ο θείος μου έπαιζε λαγούτο. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης ήταν ο θείος μου, ο πατέρας μου ήταν ο Νίκος. Ο Νίκος. Ο άλλος θείος μου, ο Βασίλης, έπαιζε βιολί. Το Θοδωρή ο πατέρας. Οι οποίοι, αυτοί ήταν ανήψια του Τζέγκα. Αυτό ήθελα να σας δηλαδή πούμε. Δηλαδή ο Τζέγκας ήταν αδερφός της γιαγιάς μου. Ο Τζέγκας ήταν αδερφός της γιαγιάς σου. Ο Τζέγκας. Το οποίο... το σπίτι που έμενε ο Τζέγκας. Το Τζέγκας είναι το παρανόμιντο, να το πούμε αυτό. Το Τζέγκας είναι, ο Τζέγκας είναι η καταγωγή του από την Πελοπόννησο. Πελοπόννησο. Κρητικός. Θέλω να τα αναφέρεις αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, το οποίο, το σπίτι του που έμενε ο Τζέγκας, εκεί μεγάλωσα εγώ. Είναι το πατρικό μου στο Καστέλι. Πω. Ναι. Σε αυτό το σπίτι. Πιστεύω ότι αυτό το σπίτι πρέπει να είναι στοιχειωμένο από σφυρίγματα και σκοπούς, Άκου τώρα να σου πω. Συνδεδεμένη λοιπόν η οικογένεια με αυτή την παράδοση, όλοι θαλασσινοί και όλοι ψαράδες. Αυτό. Όλοι θαλασσινοί και όλοι ψαράδες, όπως ήταν και ο Τζέγκας, δηλαδή τα ανήψια του, ήτανε το ψάρεμα, ο μεζές και μετά το μεζέ η παρέα. Η παρέα και το σκοπουλάκι της παρέας. Έτσι πήγαινε η σειρά. Ναι. Όλοι είχαν να κάνουν με μουσική, όλοι είχαν να κάνουν, αναζητούσαν την παρέα. Δηλαδή η ξεκούρασή τους ήταν ανθρώποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να φάνε μόνοι τους. Δεν είχαν φάει, δηλαδή να βάλουν. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει, αυτό που λες. Μάλιστα δεν το έχουμε ξαναφερθεί σε εκπομπή, ότι δεν μπορούσαν να φάνε μοναχήντος. Όχι. Και αναζητούσαν το παρεάκι, να μοιραστούν. Είναι αυτό που θέλουμε να μεταδώσουμε τη χαρά. Γιατί που λέμε, η χαρά πολλαπλασιάζεται και η λύπη διαιρείται. Ακόμα και... Θυμάμαι Γιώργη τον πατέρα μου, ο οποίο την ίδια νοοτροπία είχαν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Ναι. Γιατί ξέρεις του ψαρά τα ωράρια, επειδή και εγώ ψαρεύω. Αυτό θα τα πούμε μετά. Για το ψάρεμα θέλω να σταθούμε και λίγο. Θα σου πω. Ναι. Το ψαρά το ωράριο είναι ιδιόμορφο και ο τρόπος ζωής είναι ιδιόμορφος. Δηλαδή, καφέ 6 ώρα το πρωί, μέρες που δεν λείπει στο ψάρεμα. Ναι. Καφέ 6 ώρα το πρωί, φαγητό στις 11. Τι 11. 11 ώρα φαγητό, τραπέζι κανονικό. Που ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει πιει ούτε καφέ. Ναι. Μετά, μεσημέρι λίγο ύπνο, το απόγευμα καφέ και τέτοιο. Και συγχρόνως με τα ξυπνήματα, δηλαδή ξέρεις τη νύχτα, παρατηρούν τον καιρό να κάνουν. Πυροφάνια. Ναι. Εμένα με είχε ξυπνήσει ο πατέρας μου, ο Θεός να αγιάσει, γιατί έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Με είχε ξυπνήσει πολλές φορές. Για να κάτω στο τραπέζι του κάνω παρέα. Παναγία μου. Πω. Δηλαδή 11 η ώρα το πρωί, σαν παιδάκι, καλοκαίρι παράδειγμα, εγώ να κοιμάμαι. Σήκωμα, ακόμα δεν είναι. Σήκωμα, τι θέλει. Σήκω να σου πω τίποτα. Ναι. Τίποτα. Ναι. Να σε ξανοίγει και να τρώει. Και ήθελε. Μήπως δεν ανοίγει και η όρεξη, ε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν είχαν φάει σάντουιτς στο χέρι ποτέ. Παναγία μου. Στη ζωή τους. Ποτέ. Το βρισκούμενο, αλλά πάντα με αντίκρυ άνθρωπο. Αυτή είναι η ερωτελεστία άλλωστε, πάντα. Του κριτικού και του. Πάντα. Και αυτό που πέφτει στο τραπέζι είναι που ξέρουμε ότι πραγματικά του βάζουμε μέσα ένα στοιχείο, να το πω για μένα, μαγικό, και το τρως και το τρως με πολύ αγάπη. Και σου μένει και αυτός ο μεζές άλλωστε. Αυτό που είπες για ένα σάντους που απλά δεν είναι πολύ γρήγορο φαΐ και ναι. Όξα από την πόρτα που λέμε. Ναι. Οπότε να σταθούμε στον τόπο καταγωγής στη γη. Καστέλη καταγωγή, ξεκίνησα ναι. Αρκετά μικρός, 7 χρονών, στην ηλικία των 7 χρονών, δηλαδή φαντάσου είμαι το 77 γεννηθής, το 84 ας πούμε, με έφερε ο Κουνέλης ο Μιχάλης με το διχτάκι του Θανάση στην Αίρα,
τότε δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και αυτά, ήταν μόνο ο σταθμός στη Σούδα. Στην Ιερά Χανίων θα πούμε τότε. Ναι. Ναι. Και με 7 χρονών, ας πούμε, με έφερε εδώ ο συγχωρημένος ο Κουνέλης ο Μιχάλης, για να, έτσι, ότι έχω ένα μικρό λαγουτιέρι, ας πούμε. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι χαριτολογώντας ότι ήταν και σε σωματώδη, στα, ναι, καλά, στα καλά του τότε, και εγώ ήμουν μικρούλης. Και λέει η παρουσιάστρια, πού είναι ο λαγουτιέρης, και λέει, πού είσαι μόνο Γιαννάκη. Κοίτα, και ξάνει και πίσω, ε. Πραγματικά, οπότε να πούμε ότι βέβαια όταν ξεκίνησες παράλληλα, γενικά που είσαι και ψαράς, θα σταθούμε και στο ψάρι. Ναι, ψαράς έγινα τώρα τελευταία, δεν ήμουνα. Α, τελευταία. Δηλαδή τώρα 6-7 χρόνια, μην νομίζετε. Πάντα είχαμε ασχολία με τα ψάρια. Ναι, ναι. Πάντα είχαμε ασχολία με τα ψάρια, λόγω ότι ήταν το επάγγελμα και το επάγγελμα του πατέρα μου. Έτσι. Το λαγούτο το βάλε στα χέρια σου για να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση. Κοίταξε να δει. Αυτό το πράγμα άκουγα από μικρό. Ναι. Ένα λαγούτο. Ένα λαγούτο να παίζει στο σπίτι και παρέα στο σπίτι. Ναι. Παρέα στο σπίτι, πάμε στο θείο του Βαγγέλη να πιούμε καφέ και ο καφές γινόταν να παίζουν όργανα. Και δώσ' του, αυτό το βιολί γινόταν, δεν γινόταν τίποτα άλλο. Προηγουμένως ακούσαμε το ήθελα να ήμουν εγώ που είπες. Ναι. Λέγεται, ακούγεται, δεν έχει γραφτεί δισκογραφικά. Έχει γραφτεί. Ότι ήταν του Βαγγέλη. Α, το έγραψε μετά από χρόνια. Όχι, όχι, α σου πω. Άμα θέλω να σου πω την ιστορία το κομμάτι αυτό, ναι, αλλά γρήγορα. Να τα πει ο Μάρκος όλα μαζί κι αυτός. Για να μην. Θα περάσουμε μετά στον Μάρκο, μετά με τους παραμαντευτάδες μας. Λοιπόν, να σου πω την ιστορία αυτού του κομματιού. Το ήθελα να ήμουν εγώ. Ναι, 7 χρονών λοιπόν. Τότε παρακολουθούσαμε, πηγαίναμε και βλέπαμε τον Κουνέλη που έκανε μάθημα στα βιβλιολιά. Ο Θείο μου Βαγγέλης να μου δείξει λίγο. Κάπως έτσι, ας πούμε, φαντάζομαι. Μπράβο. Έσπασα ένα λαγούτο. Πατέρα... Εντρυφούσες. Ναι, ο πατέρας μου του σπάσα το λαγούτο που είχε, γιατί το έπαιρνα κρυφά και τα κουμπούσα κάτω. Και έφυγε στο ψάρεμα και γύρισε. Και εγώ τουκ ψιλόπαιζα. Ο Θείος μου Βαγγέλης έπαιζε και βιολί και λαούτο. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Μου λέει, έλα σπίτι. Αυτό που λέγαμε για το, ναι, το γειτόνεμα. Ναι, ναι. Τι κάνεις, έλα σπίτι. Έχω μισό σκοπό, έχω μισό σκοπό, έχω μισό σκοπό, μισό σκοπό. Κάποια στιγμή πήγαινα σπίτι, έπαιζε το μισό. Πώς να το κάνω το δεύτερο έτσι, να το κάνω έτσι. Του βγήκε αυτό το πράγμα, αυτό το κομμάτι που του βγήκε. Λοιπόν, του πήγα ένα καστοφωνάκι απλό στο σπίτι και καθίσαμε εκεί στο σαλόνι, οι δυο μας, και έπαιξε αυτό και έπαιξε και άλλα 5-6 κομμάτια, 7, με τον τρόπο, με το χαρακτηριστικό που το έπαιζε αυτός. Αυτός έπαιζε βιολί και εγώ τον συνόδευσα λαγούτο. Ναι. Σολιστικά ή μόνο ακόρντο? Μόνο ακόρντο. Ναι. Μόνο ακόρντο. Γιατί ήμασταν δύο όργανα. Σωστό. Πιο πολύ για να τον... Του άρεσε. Του άρεσε και ο ρυθμός αυτό, γιατί αυτός έπαιζε τα σιρτά μπολερό, το λέω έτσι μουσικά για να το... Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, από τη στιγμή που το κάναμε έτσι σε ένα πρόχειρο κασέτα, φαντάσου, ένα πρόχειρο CD, αυτό το λοιπόν το κομμάτι, παίζοντάς το εγώ σε διάφορους καλλιτέχνες, φίλους μου, έτσι... Αναφέρω ενδεικτικά Πετσάκη Μιχάλη, Αλεξάκη Μανώλη. Ναι. Νταμώναμε στο Ηράκλειο, απέσω σου παίξαν τραγούδι, στο Παραίστικο και σε αυτά. Πήγε. Και δυστυχώς όταν έγινε Παγκρίτια γνωστό, είχε πεθάνει ο Θείος. Δεν πρόλαβε, λέει, να το χαρεί στο εύρος που πήρε. Πραγματικά. Το κομμάτι αυτό, γιατί αυτό το κομμάτι πλέον το παίζουν σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη. Είναι γνωστό. Εσύ σήμα κατά τη θέληση. Το έχει γράψει ο Ξάρφερ Μοθοδωρής και το γράψαμε και εγώ με τον Μάρκο. Έτσι, ενδεικτικά, Βαγγέλης Πολυχρονάκης μουσική, στίχη. Ο Θοδωρής ο Πολυχρονάκης το βάλε πρώτη φορά στη δισκογραφία που έγραψε από κάτω. Μπράβο. Τι νους είναι, πάλι το είχαν βάζει, να το πούμε, παλιοί καλλιτέχνες το βάζανε, απλά δεν γράφανε. Όχι. Το γράψανε. Και ο Κατσαμάς, το όνομά του. Ναι, και ο Κατσαμάς ο Γιώργης που ρώτησε ο άνθρωπος για να το γράψει. Ωραία. Το είπε και ο Πετσάκης ο Μιχάλης Ζωντανή που το έχει παίξει. Ναι. Ρώτησε για να το παίξει, δεν είχαμε θέμα σε αυτό. Και έτσι έγινε, αλλά δυστυχώς έφυγε ο. Και δεν πρόλαβε να το. Να χαρεί να ακούει το τραγούδι του, ναι, να παίζεται σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα γλέρια. Ναι. Πραγματικά. Δυστυχώς. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο Μάρκο, στον έτερο της παρέας, της ζυγιάς που λέμε, στο βιολί της παρέας, ο εξ καταγωγής από τα παλιά ρούματα Τσεχισάμου. Μάρκο, πες μου λίγο έτσι. Δύο λόγια για την παιδική σου ηλικία, ναι, για την οικογένειά σου. Ο πατέρας μου είναι από τα παλιά Ρούματα και η μάνα μου είναι από τον Αποκόρονα, από το Στήλο. Από το Στήλο, από Κορώνα. Στήλο. Παιδική μου ηλικία, μεγάλωσα στα Ρούματα. Έχω φύγει τώρα 10 χρόνια από τα Ρούματα. Εκεί μεγάλωσα. Και ήμουνα συνέχεια με ανθρώπους, επειδή έχει το χωριό τα Ρούματα, έχουν μια μεγάλη παράδοση
και σε όργανα και σε θέμα χορευτές πρώτα απ' όλα και ριζίτες παλιά. Ναι. Χορευτές φημιζότανε τότε γιατί είχε πάρα πολύ καλούς χορευτές και φημιζότανε παντού. Εξού και η Ρουμαθιανή Σούστα που βγήκε. Και η Ρουμαθιανή Σούστα. Ναι. Επίσης τα παλιά Ρούματα να αναφέρομαι, αξίζει να τα αναφέρομαι, ότι ήταν το πρώτο χωριό που δημιουργήθηκε και αγροτικός συνεταιρισμός, γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός, και ότι φτιάχτηκε, έχω διαβάσει, η πρώτη λαϊκή βιβλιοθήκη για χωριό που μέχρι τώρα αριθμεί 7.000 βιβλία. Υπάρχει ακόμη, βέβαια. Υπάρχει ακόμη. Τη μεταφέρανε, φτιάξαν και ένα καινούριο κτίριο, ωραίο πέτρινο και. Μίλησε μου για ένα αρχοντικό, υπάρχει το Ρενιέριδον, και αν κρατάς από εκεί γενικότερα που ήταν από την. Από τις Ενετούς. Η οικογένειά μας, το Ρενιέρι, στο επίθετο, είναι βενετσιάνικο. Και είναι καταγωγή από τις Βενετούς. Ναι. Και οι πρώτοι Ρενιέριδες που εγκατασταθήκανε στα Χανιά που ήρθανε, εγκατασταθήκανε στα παλιά Ρούματα. Δηλαδή και οι Ρενιέριδες που είναι σε διάφορα άλλα χωριά και στα Χανιά που είναι. Και στο Ηράκλειο έχω συναντήσει τις Ρενιέριδες. Δεν ξέρω πάντως, για το Ηράκλειο. Υπάρχει Ρενιέρις, για το λέω. Για το και Βενέρις υπάρχει, Βενιέρις, ναι. Είναι κάτι παρεμφερή. Είναι καταγωγή όλοι από τα Ρούματα. Και είναι ένα ενετικό κτίριο με καμάρες, με. Και έχει και το σύμβολο της οικογένειας. Έχει το οικόσημο. Το οικόσημο το, οικόσημο. Το Ρενιέριδο. Φοβερό. Εκεί ήταν οι πρώτοι Ρενιέριδες. Ωραία. Λοιπόν, εσύ στα πρώτα σου βήματα, λοιπόν, ζητάς να σου πάρουν και ένα βιολί. Σωστά. Εγώ, βάλανε. Εγώ ξεκίνησα με το χορό. Γιατί με το χορό, όλα τα κοπέλια εκεί πέρα σχεδόν όλα ασχολούμαστε με το χορό. Γιατί βλέπαμε τις παλιότερους και ήταν βίωμά μας. Μεγαλώναμε με αυτό. Και ήταν κάτι που μας άρεσε. Και ασχολήθηκα με το χορό. Το κύριό μου ήταν ο χορός και μετά. Σαν να λέμε χορός που έχει να κάνει πιο πολύ με το κυσαμίτικο τρόπο. Ναι, κυσαμίτικο στυλ, ναι. Είχαν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Δηλαδή, βγαίνανε και χορεύανε, ξέρω εγώ, 15 παλιοί και ο καθένας χόρευε διαφορετικά. Δεν χορεύανε το ίδιο. Ο καθένας είχε το δικό του χρώμα. Το δικό του φιγούρες. Δεν έμοιαζε ο ένας τον άλλο καθόλου. Υπάρχει αυτοσχεδιασμός του πρώτου. Αυτοσχεδιασμός. Και ο δεύτερος χορεύανε οι δύο πρώτοι. Ο δεύτερος κρατούσε τον πρώτο, ο δεύτερος δεν χόρευε κανονικά. Προσπαθούσε να κάνει αυτά που κάνει ο πρώτος. Δηλαδή άφηνε τον πρώτο και προσπαθούσε να τον ακολουθούσε. Δηλαδή τον κοιτούσε παθιά παθιά και τον ακολουθούσε. Ναι. Σαν να λέμε, έκανε τα βήματά του τα ίδια, αλλά πιο λίγο πιο κοφτά. Ναι, προσπαθούσε να πιάσει τον πρώτο. Ναι. Έτσι ήταν το σωστό. Δηλαδή ο πρώτος έκανε αυτό που έκανε και ο δεύτερος προσπαθούσε να τον πιάσει. Μετά άλλο ένα χαρακτηριστικό που είχαν στα Ρούματα ήταν ότι αυτός που έβγαινε μπροστά χόρευε τόσο λίγο. Που δεν προλάβαινες να τον ευχαριστηθείς. Έκανε 3-4 φιγούρες και έφευγε. Και δεν προλάβαινες να τον ευχαριστηθείς και λέγανε «Μα πότε θα ξαναχορέψω ο Σκουβιδογιάννης». Δεν τον προλαβαίνανε. Ναι. Και σηκώνονταν όλοι όρθιοι για να τον δουν αυτό το λίγο που χορεύε. Εν τω μεταξύ θέλω να ρωτήσω ότι αυτό το κυκλικό χορός που βλέπουμε ήθιστε στην υπόλοιπη Κρήτη, εκτός στο Συρτό εννοώ, ναι. Το κυκλικό που χορεύουν όλοι ομοιόμορφα. Ναι. Στην αντίπερα όχθη. Που χορεύουν στην Κίσαμο, το Συρτό, το Κισαμίτικο, ναι. Βλέπουμε τους άλλους να στέκουνε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σεβασμός στον πρώτο. Έτσι ήτανε παλιά, έτσι ήτανε παλιά. Ναι. Όπως βγήκε ο Συρτός που βγήκε στα Λουσακές, ήτανε έτσι, χορεύαν οι δύο πρώτοι και όλοι οι άλλοι κρατούσανε. Ωραία. Και Πεντοζάλη φυσικά δεν το συζητώ, και εκεί πρέπει να το χορεύατε. Και Πεντοζάλη. Να τσάκισες βιολάτρες τον Άσο, που λέγανε, για να χορέψεις σωστά. Λοιπόν, οπότε. Χορεύεις, έχεις εντρυφήσει. Μετά από το χορό, είχε ο αδερφός μου που πήγαινε σχολείο και τους είχε βάλει μια δασκάλα μουσικής να πάρουν φλογέρες υποχρεωτικά για την τάξη. Ο αδερφός μου δεν έπαιξε ποτέ και μετά εγώ την είδα τη φλογέρα την πήρα. Ναι. Και εμείς έχουμε ένα καλό που παίζει φιαμπόλη στα Ρούματα, το Γουβεράκι του Παντελή, που είναι γιος του Γουβεράκι του Γιώργη που έγραψε τη Ρουμαδιανή Σούστα. Και με ξεκίνησε αυτός. Ξεκίνησα με τη φλογέρα. Ναι. Φιαμπόλη. Το αντίστοιχο φιαμπόλη, ναι. Και μετά από το φιαμπόλη ήθελα να πάρω ένα όργανο. Δεν ήθελα, ας πούμε, δεν είπα βιολί. Δεν με ένοιαζε, ό,τι όργανο και να ήταν. Ήθισε το φιαμπόλη να είναι λίγο ποιμενικό. Ναι. Η σκοπή που παίζουν, γιατί δεν το έχω ξανακούσει, παίζονταν τότε στο φιαμπόλη. Και αυτό είναι βοσκός που παίζει στο φιαμπόλη και το κρατούσε. Και έπαιζε και σε αμυντικούς δρόμους. Ναι, μουσικής. Βέβαια. Ό,τι ναι. Έπαιζε ο πατέρας του. Ωραία. Και ο θείος του, ο Γουβερογιώργης. Ο πατέρας του, ότι έπαιζε, ναι. Έπαιζε κι αυτός. Και ο Γουβεροκωστής ο θείος του. Ωραία. Και πάμε τώρα να πούμε, να μας πεις πότε τελικά επιτέλους, όταν ήταν να επιλέξεις το όργανο, επιλέξεις το βιολί. Μετά ήθελα να πάρω ένα όργανο και επειδή δεν είχα την οικονομική άνεση, ευχέρεια, έφτιαξα μια λίρα μοναχός μου. Την οποία την έχω ακόμη.
μια λίρα. Έφτιαξες λίρα. Και ξεκίνησα σιγά σιγά μοναχός μου. Μ' είχε βοηθήσει και ο χωριανό μας ο Δημήτρης Βακάκης, διάφοροι άλλοι. Και μετά από τη λίρα αγόρασα το βιολί και ξεκίνησα βιολί. Ο Κουνέλης ο Μιχάλης, δάσκαλός μου. Πόσο χρόνο ξεκινάς το βιολί? Το 94, 14 χρονών. 14 χρονών. Μεγάλη μορφή, μεγάλος δάσκαλος, ο Κουνέλης, σωστά. Προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Έσωσε το βιολί, μπορώ να πούμε, ναι, στην πάντα μας. Πράγματο, γιατί είχε... όλοι έχουν περάσει από αυτόν, όλοι. Και μάλιστα ήταν ο αντίστοιχος, σαν να λέμε, μοντάζι, πώς ήταν για το υπόλοιπο Κρήτη να μεταδώσει τη λίρα. Ναι, αυτός επέμεινε μέχρι το τέλος είναι να μεταδώσει το βιολί. Και είχε και μια μικρή σχολή που παρακολουθούσε κοπέλια. Σωστά. Ναι, ναι. Πήγαινε στη σχολή στο, ή. Στο Καστέλι πήγαινα. Στο Καστέλι πήγαινε. Α, πήγαινε στη σχολή του. Στο Καστέλι πήγαινα. Μαζί εκεί... για 4 χρόνια. Μετά έφυγα φαντάρο. Να πούμε ποιοι βιολάτορε έχουν φοιτήσει μέχρι τώρα. Φοιτήσει. Παρακολουθήσει. Τα... ναι. Και ο Ηλίας αυτή... ο Χορευτάκης. Ναι, πιο παλιό. Ο Ηλίας ο Χορευτάκης, ναι, ο Θοδωρής, ο Περικλής ο Τζουγανάκης. Πολλοί έχουν περάσει από εκεί πέρα. Μετά μετέπειτα ήταν ο Αντώνης ο Μαρτσάκης, ο Λουφαρδάκης ο Χωριανός μου ο Μιχάλης. Και άλλα παιδιά. Ο Κοντζαμπασάκης είναι πολλά, θα ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολλά. Αλίμονο, αλίμονο. Σου φάνηκε δύσκολο το βιολί? Όλα τα όργανα είναι δύσκολα. Απλά είναι θέληση. Άμα έχεις θέληση και σ' αρέσει κάτι και το κάνεις, το προσπαθείς. Ο τρόπος που έμαθες το βιολί είναι σαν να λέμε η μουταγική μέθοδος, γράφουν τις νότες ή άκου και παίζε. Ή το δαχτύλι πάει εκεί. Ο Κουνέλης έκανε αυτό. Έπαιζε και άκουγες και έβλεπες τα δαχτύλια του. Ναι. Αυτό έκανε. Δεν έδειχνε με νότες, να σου γράφει νότες και αυτά. Αυτός έπαιζε, βιωματικά έπαιζε, άκουγες και έβλεπες. Ναι, σωστό. Ήταν αυστηρός. Σαν άνθρωπος πρώτα τον περιέγραφες. Σαν δάσκαλο εννοώ μόνο. Σαν δάσκαλος δεν παλευόταν. Πρώτον ήταν μεταδοτικός. Γι' αυτό έβγαλε και τόσα παιδιά. Α, δηλαδή είχε υπομονή να κάτσει να σου δείξει. Δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένας αυτό. Ναι. Δεν μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Και μετά ήταν ένας άνθρωπος εύχαρος. Πάντα το μάθημα ξεκινούσε με καλαμπούρι. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πει ανέκδοτο. Μα ναι. Ένα ανέκδοτο και μετά το μάθημα. Πάντα, πάντα. Θυμάσαι ένα. Ω, δεν τα θυμούμε. Έχει πολλά έλεγε. Πολλά, έλεγε. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά να είναι η θυμοσοφία του. Και στο Γλέντι το έλεγε αυτό σαν ανέκδοτο. Δηλαδή το αρέσανε. Ήτανε... Έχει χαθεί το ανέκδοτο τώρα που το είπε από το Γλέντι. Ναι. Παλιά λέγανε. Παλιά λέγανε, βέβαια. Ναι. Και ερχόταν πιο κοντά ο κόσμος με το γέλιο, γιατί το γέλιο ξορκίζει τα κακά δαιμόνια. Όλα είναι χαρέας αυτά. Αυτό ακριβώς. Όλα είναι χαρέας. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Γιάννη. Είναι τόσα πολλά που έχουμε να πούμε, κοπέλια, που δεν ξέρω αν μας φτάξει και ώρα. Εγώ θέλω όμως, έχω κολλήσει εδώ να μιλήσουμε για το ψάρεμα που ήθελα να πούμε πριν. Δύσκολη δουλειά όπως είπες. Θέλω να μου πεις γενικότερα πόσο βοηθάει η θάλασσα τον καλλιτέχνη, όπως ήταν ο Τζέκας, να σφυρίξει σκοπό, να του έρθει σκοπός, που δεν έχει τόσους ήχους όσους θα είχε όταν ήταν στα όρη, που έχει τα Ειδώνη, τον Κορυδαλό, να πούμε, την Πέρδικα. Έχει αίσθημα μόνο. Θα σου πω, Γιωριάκου, να κοίταξε να δεις. Γενικώς η φύση σου δίνει ωραία πράγματα, είτε είναι βουνό είτε είναι θάλασσα. Έτσι, ποιος πιανού δεν τ' αρέσει να κοιμάται και να ακούει τη βροχή, ή πιανού δεν τ' αρέσει να είναι ηλιοβασίλεμα ή, ναι, η ανατολή στη θάλασσα. Είναι ωραία πράγματα. Αλλά εμείς δυστυχώς, και εννοώ εμείς όπως λες και για τα καφενεία που έχουν μετατραπεί σε ορθάδικα καφέ στο πλαστικό, στο στάντ. Μπράβο, εσπρέσο μπαρ που λένε. Εμείς δυστυχώς, δηλαδή ο ρυθμός της δουλειάς πλέον, δηλαδή όταν, μη φανταστείς ότι χαζεύω την Ανατολή όταν πάω στο ψάρεμα. Ναι, μπράβο, είναι δύσκολη. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Ναι, ναι. Είναι ο ρυθμός της δουλειάς πλέον, δεν είναι με το ρυθμό που δουλεύανε αυτοί. Σωστά. Είναι ο ρυθμός της δουλειάς πολύ πιο γρήγορο. Είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής που μας κάνει και τρέχουμε πολύ πιο γρήγορο, και δεν προλαβαίνουμε. Έτσι ακριβώς. Πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο αγχωτικός, πολύ πιο πιεστικός.
Σωστό. Δηλαδή δεν θα χαρώ την Ανατολή όπως ή το ήλιο βασίλεμα ή την Ξαστεριά. Μόνο θα χαρίσει να σου βγάλει ένα καλό τόνο. Άξι. Άμα βγήκα ένα τονάκι. με λίγα λόγια, γενικώς ή η θάλασσα ή το βουνό ή η γη. Όλα αυτά είναι καλά όταν τα κάνεις για χόμπι. Σου δίνουν μηνύματα. Ναι. Όταν εξαρτάσαι για να ζεις. Επιβίωση, επιβίωση, αλλάζουν οι συνθήκες. Ναι. Δηλαδή, ο Βοσκός, παραδείγματος χάρη, που έχει και είναι στα όρια πάνω και τρέχει και περιμένει να το μαντρώσει για να πάει να σφάξει. Μην φανταστείτε ότι χαίρεται το θρώισμα των φίλων. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ναι, είναι. Ναι. Κατάλαβες. Οι παλιοί όμως είχαν αυτό που λέμε ότι καθόντουσαν μέρες και ώρες πάνω. Αυτό που λες, η διαφορά είναι άλλος τρόπος ζωής. Σου είπα, ήδη στο καφενείο πώς άλλαξε από την παρέα, από την ελιά, από το παξιμαδάκι, ότι γεννεί στάντο όρθιο. Μπράβο. Και παίρνει τον καφέ και σου λέει, και μόλα. Έλα, Γιώργιο, ναι. Δεν προλαβαίνω, πρέπει να πάω στην τράπεζα. Ναι, μπράβο. Κατάλαβες, είναι γρήγορα τα πράγματα. Σωστό, σωστό. Με τι ψαρεύεις, τρεχαντήρι, τράπεζα. Εγώ έχω ένα μικρό σκαφάκι τώρα περίπου στα 8 χρόνια. Ένα μικρούλι, παραγάδι. Παραγαδάκι. Mm. Ωραία. Τι θάλασσες μας έχουμε πράγμα ψάρι. Κοίταξε να δεις. Κουραστήκανε κι αυτές. Διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα έξοδα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ψάρεμα και είναι για την επιβίωσή τους έχουν αυξήσει. Η θάλασσα σου δίνει. Δεν μπορεί να παρέμβει στην παραγωγή της θάλασσας. Δεν είναι κήπος να βάλεις 500 μαρούλια. Ναι. Και άμα δεν σε φτάξουν να βάλεις άλλα 100 δίπλα. Η θάλασσα θα σου δώσει αυτό που θα σου δώσει. Ναι. Καταλάβες. Αν λοιπόν εσύ από αυτό, αν αυτό το κομμάτι που θα σου δώσει η θάλασσα το πιάσεις γρήγορα ή τέτοιο, τελείωσε. Μετά περιμένεις την επόμενη χρονιά και τέτοιο. Είναι δύσκολα. Γενικώς είναι δύσκολα. Και φυσικά συντελεί βέβαια και το γεγονός ότι πολλές στράτες, πολλά, σαν να λέμε, δυναμίτες, στράτες έχουν λίγο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το θέμα της στράτας, επειδή το χειμώνα δουλεύω σε μια στράτα εγώ, ναι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν είναι το θέμα η τράτα. Ότι σκοτώνουν τσιγόνους, λένε. Δεν είναι το θέμα η τράτα, ούτε το θέμα είναι ο δυναμίτης, ούτε το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι. Ότι. Στο πω πολύ χοντρικά να το καταλάβεις. Τα παραγάδια, ας πούμε, που ρίχνω εγώ σε μία βραδιά τώρα, παλιά τα ρίχνανε 3 καΐκια. Ναι. Φαντάσου λοιπόν ότι παλιά πιένανε, λέμε το λόγο, 5 καΐκια στο ψάρεμα από το Καστέλι και τώρα πάμε 15. Επί 3, 45. Ναι. Δηλαδή, φαντάσου ότι βγαίνουν 45 καΐκια τώρα, παλιά, των παλιών. Σε εργαλεία, λέω. Και σαφώς ενισχύθηκε και ο τουρισμός. Ήθανε ψαροταβέρνες χίλιες να φάνει τουρίστες το καλό το ψάρι. Έτσι. Τελικά για τον πολλό την όρεξη δεν μένει κρέα. Γενικώς είναι για όπως και η στεριά. Έχουν δυσκολεύσει πάρα πολλές καταστάσεις. Ναι. Γενικώς. Ναι. Έτσι, αν το λέμε, δηλαδή, χοντρικά. Από όλους και όλους. Από όλους και όλους, έτσι. Τουλάχιστον να έρθει το σωστό ψάρι στο τραπέζι μας, να τρέφουμε εμάς και την οικογένειά μας, το πιο σημαντικό, και το διπλανό μας που αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη, πραγματικά, δυστυχώς. Γενικώς σε όλες οι τροφές. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, Γιάννη, με το λαγούτο. Έχεις πάρει ποτέ το λαγούτο πάνω στη βάρκα? Όχι. 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 Είναι και ο χρόνος που λες, Ναι, ναι, δεν είναι. Όχι. Λοιπόν, και τώρα να πούμε. Στη βάρκα πάνω λοιπόν, μπαρμπούνι μου, θαλασσινό και ολόκληρο μου ψάρι, ναι. Αυτά τώρα τα μπαρμπούνια βγαίνουν, συγγνώμη που θα το πω, θα μου πεις τώρα που έβγαλε ο Τζέκας τότε. Και αν θυμάμαι καλά την ιστορία. Μαντινάδα τι λέει, μπαρμπούνι μου, θαλασσινό και ολόκληρο μου ψάρι, εγώ τραβώ τα βάσανα. Και άλλος θα σε πάρει. Γιατί? Και θα το πουλούσε. Γιατί το μπαρμπούνι είναι ακριβό ψάρι. Και δεν είχε τη δυνατότητα να το κρατήσει. Να το κρατήσει. Ναι. Καταλαβες. Γιατί δεν είπε Μαρίδα μου, θα αλλάξει. Βιωματική Ματινάδα. Βιωματική. Εκεί ήθελα να σταθώ. Αυτό ήθελα να μου πει την ιστορία τη Ματινάδα του Τζέκα, μια και ήταν συγγενή σου. Του λέω. Έλεγε διάφορε Ματινάδε στο θέμα του ψαρέματο. Ο Τζέκα κάνει τι σκοπού, ο Τζέκα και τι βλάχου. Και στο γυαλό και στη στεριά λογάται από τσιάσου. Ήταν και καλά καλό ψαρά, ότι ήταν και στη στεριά καλό. Μπράβο, ναι. Είχε βάλει. Πολλές ματινάδες έτσι βιωματικές. Πολύ ωραίο. Αυτό όμως είναι πραγματικά αυτό που μένει. Η βιωματική ματινάδα είναι αυτή που καταγράφεται στη συνείδηση, έτσι. Γιατί ξυπνάει μέσα τους ανθρώπους την εικόνα της γης τους, της οικογένειάς τους. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και παίζεις να πούμε λαγούτο, το κισαμίτικο λαού, το κισαμίτικος δρόμος του λαγουτιού. Έχει νομίζω ένα κομμάτι δυσκολίας παραπάνω, σαν να λέμε από τα υπόλοιπα χρώματα λαγούτου της Κρήτης. Κοίταξε να σου πω,
Γιατί καταλαμβάνει, συγγνώμη, μια παρένθεση, πρωτεύων ρόλο στο ρυθμό, σε πολλά. Ξεκινήσαμε με αυτά τα βιώματα, έτσι. Μετά, όταν αρχίζεις και παίζεις και αυτά, πλέον αναγκαστικά βρίνεις και το ρεπερτόριό σου. Δηλαδή δεν θα παίξουμε σε μια βραδιά, παίξουμε μόνο και σε μια, δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις, θα πάει. Καλά, γίνεται, σίγουρα. Ναι. Αυξηθήκαμε και σαν ομάδα, ενώ παλιά παίζανε δύο άτομα, μετά πήγαμε τρεις, μετά πήγαμε τέσσερις, τώρα είμαστε πέντε. Για να μπορείς να έχεις φάσμα σε ένα γλέντι που θα με καλέσεις εσύ και θα θέλει να παντρευτείς ή να κάνεις μια εκδήλωση, να βαφτίσεις, να αραβωνιαστείς, πεις φίλε, θα έχω και αυτούς οι καλεσμένους. Θέλω να παίξεις και από εκεί, θέλω να παίξεις. Δεν μπορεί να τα παίξεις μόνος σου. Ναι. Να σε βοηθήσουν. Σαφώς, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, και σιγά σιγά. Βέβαια το κισαμίδικο θα το παίξεις όπως ήταν. Όπως ήταν. Μπράβο. Θα παίξεις όμως και άλλα πράγματα αναγκαστικά σε ένα σου γλέντι. Αναγκαστικά ναι. Θα παίξεις άλλα πράγματα. Στο Λαγούτο, εσένα ποιος σου έδειξε, ποιον θεωρείς ότι είναι αυτός που σε έβαλε σε δρόμο κισαμίδικο? Δεν θεωρώ κανένα. Παρόλο που σου λέω και ο πατέρας μου έπαιζε και, ναι. και ο μπάρμπας μου έπαιζε. Δεν θεωρώ κανένα δάσκαλο. Έμαθα βλέποντάς. Και εσύ βιωματικά. Δηλαδή δεν έκατσε κανείς να μου πει εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Κανείς. Βλέποντάς, με παίρνανε βέβαια έτσι, παίρνανε οι δυο τους και με παίρνανε μετά όταν είδαν, ας πούμε, ότι λίγο πάει να τα κατέβαινε. Με παίρνανε μαζί και στα γλέδια, κοπελάκι. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν είχαν και τον τρόπο να σου δείξουν. Δεν ξέρανε να σου δείξουν. Καταρχήν δεν ξέρανε νότες. Δεν ξέρανε να σου δείξουν, να σου πούνε μετά από εδώ θα πας εκεί. Έβλεπες τα δάχτυλα. Εφόσον δεν κατέχανε νότες, τα κουρδίσματα ήθελαν να ξέρουν πώς γινόντουσαν. Όλοι παλιοί μαθαίνανε έτσι βιωματικά. Έτσι. Ναι. Ακούγανε και μαθαίνανε. Ναι. Με τα αυτοί και έβλεπες. Και με τα αυτοί κουρδίζανε μπορεί κιόλας, ε. Κούρτα μετά αυτή, μετά είχαν κάτι σφυριχτράκια για το διαπασόν που λέγανε. Και για το διαπασόν, ναι. Άλλωστε, το είχαμε πει και ο Γιάκος, τα Λαγούτα παλιά κουρδίζανε πολύ ψηλά. Ναι. Γιατί δεν υπήρχαν μηχανήματα. Ναι. Σωστά. Σωστά. Πάμε τώρα λοιπόν στον έτερο, το γελάτορά μας, τον Μάρκο. Μάρκο, εσύ ξεκινάς εμφανίσεις, ποια ήταν η πρώτη σου δημόσια εμφάνιση, να το πω, που σε καλέσανε σε ένα γλέντι, σε μια βάφτιση? Είχαμε παίξει σε μικροεκδηλώσεις, ξέρω εγώ, τότε που μάθανα. Είχα πάει και εγώ στην Αιραχανίων που λέει ο Γιάννης, όταν έκανε ο Δικτάκης τις εκπομπές. Είχα πάει με τον Γιώργο τον Μπομπόλη, ένα χωριανό μου παίζει Λαγούτο. Ο Γιώργος Μπομπολάκης με είχε πάρει και είχαμε πάει μαζί. Και μετά, πρώτο γλέντι, ας πούμε, που θυμάμαι, είχα παίξει μια βάφτιση στα Ρούματα. Πόσο χρονών? 96. Πόσο χρονών? 16 χρονών. Και πήρες τις πλάτες σου μια βάφτιση. Και πήρα ένα λαγουθιέρι και από τα Ρούματα, το οποίο παίζαμε μαζί, ο Κατζάκης ο Μιχάλης. Είχαμε ξεκινήσει μαζί και εγώ, επειδή πήγαινα εγώ σε δάσκαλο, ας πούμε, στο Κουνέλι, τον βοηθούσα και του μάθαινα εγώ. Δηλαδή, ναι. Τις σκοπούς που μάθαινα εγώ, τις μάθαινα. Και είχαμε παίξει μια βάφτιση σκέτα, χωρίς ένα μικρό ηχιάκι, είχαμε σαν το Φεντεράκι ήτανε. Ναι. Και έπαιρνε τρία όργανα, ίσα-ίσα. Ένα λαούτο, ένα βιολί και μια φωνή. Σαν το. Κονσολάκι ήταν αυτό. Ήταν σαν τα Fender, όπως είναι τα Fender τα παλιά. Τα παλιά, μπράβο. Αλλά ήταν καινούρια έκδοση. Ναι. Έτοιμη να ξεκινήσει αυτή η όμορφη ζυγιά, να μας χαρίσει έναν όμορφο σκοπό εδώ στον καφενέ μας, ζωντανά λοιπόν, χωρίς μικροφωνικές. Ένα μικροφωνάκι έχουμε κι εμείς, απλό και παλιό, να παίξουμε το σκοπό σας. Πάμε λοιπόν να δούμε και τι έχετε επιλέξει. Τι θα παίξουμε? Να παίξουμε, αφού κουβέντιαζε για ψάρι, να παίξουμε θωρή στην θάλασσα. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστή επιλογή. Πάμε να σας απολαύσουμε. Είναι Μάρκος Δρενιέρης, Γιάννης Πολυχρονάκης. Κάνει φορτούνα, κάνει.
είναι η φουρτούνα δυνατή. Και εδώ απ' έξω. Κάνει φουρτούνα δυνατή, μα μπόνα τσάρι κιόλα. Μα μπόνα τσάρι κιόλα. Αυτή την άλλη που θα πω τώρα είναι βιωματική που λες. Ναι, για το ψάριμα. Από ένα κουπαράκι μου ψαρά. Ωραία. Εγώ κερά μου, εγώ κερά μου σ' αγαπώ. Εγώ κερά μου σ' αγαπώ, μα έχω κι αγάπη κι άλλη. Έχω κι αγάπη κι άλλη. Τη θάλασσα που τσίκαμα. Τσίκα ματάνια τα μου χαλάλι. Ω, Ματινάδα! Εστιματίας ο κουμπάρος! Τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πραγματικά που καταθέτετε αυτά τα όμορφα πράγματα στο καφενείο μας. Στο καφενείο μας. Λοιπόν. Στο παρεάκι μας. Στο παρεάκι μας. Σιγεία, βίβες. Τώρα έχουμε βάλει τη ραχή μας εμείς. Πιστεύω ότι εσείς κοπέλια από το σπίτι, βάλτε τη ραχή σας και απολαύστε. Πάει όλοι μας να κάνουμε αυτή την όμορφη παρέα και κουβέντα παράλληλα. Το Ματιναδάκι το δεύτερο που λες είναι το κουμπάρι μου, του γοναλάκι του Νίκο, ο οποίος ψαρεύει και αυτός επαγγελματικά. Και θεωρώ ότι θα τον είχε πάρει. Κάνα τηλέφωνο. Αυτό, ότι πάλι στο ψάρεμα, ε. Η κοπελιά του και τούρδη Ματινάδα. Ναι. Ότι αυτή κάπως έτσι τη. Γιατί, να το πούμε βέβαια, ότι οι γυναίκες, η γυναίκα του ψαρά, πραγματικά έχει το παράπονο στα χείλη. Αν θα γυρίσει ως και αυλαβείς. Και είναι μια ανησυχία και αυτό. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε σιγά σιγά σε... Όχι, δεν θα φτάξουμε ακόμα στο πότε σμίξατε. Να πούμε ότι ξεκινάτε με συνεργασίες μεγάλες. Εσύ, Γιάννη Πολυχρονάκη, ξεκινάς σαν να λέμε τις επίσημες εμφανίσεις σου με τον Ηλία το Χορευτάκη. Έχω τότε την εποχή που είπε ο Μάρκος του Κουνέλη, που ήταν τα κοπέλια αυτά, ο Ηλίας, ο Ξάρφος Μοθοδωρής, ο Περικλής, ο Τζουγανάκης. Και εμείς ήμασταν εκεί πιτσιρικάδες όλοι μαζί. Αυτή είναι πιο μεγάλη λίγο από μένα. Ναι. Ας είναι καλά και τις ευχαριστώ όλους. Με ξεκινήσανε όλοι μαζί. Δηλαδή με τον Ηλία πολλά γλέδια, με τον Περικλή πολλά γλέδια, με τον Ξάρφό μου τον Θοδωρή πολλά γλέδια. Συνάμα με τον Κουνέλη. Με τον Κουνέλη έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Πραγματικά, ναι. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Μεγάλο σχολείο. Μεγάλο σχολείο. Με τον Μπάρμα με τον Βαγγέλη. Με έπαιρνε τσιρικάκι. Από εκεί, από εκείνη τη μεριά. Ναι. Από εδώ πέρα λοιπόν, από τα Χανιά, με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς. Μετέπειτα που συνεργάστηκες. Μετέπειτα. Ναι. Μετέπειτα. Μην με φτάσει στο Μάρκο, θα σας φτάσω εγώ μετά, βέβαια. Ναι. Πάμε να πούμε, θες να αναφέρουμε εδώ κάποιους από τα Χανιά. Όχι, γιατί θα ξεχάσω κανένα. Θα ξεχάσει, ναι. Θα ξεχάσω κανένα. Λέμε, αναφέρονται από τη δικιά μας μεριά, επειδή ήταν πολλές και ήταν και τα παιδικά μας χρόνια. Αυτό. Τα ξεκινήματά μας. Τώρα για μία φορά, επειδή βρεθήκαμε σε ένα γλέντι, μας μίξανε με ένα. Ας είναι καλά όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχω παράπονο δηλαδή με κανένα. Ναι. Από όλες, με τον Κατράκη, τον Φώτη, με όλες. Με τον Κατροφώτη. Έτσι, με όλες. Και έτσι μεγαλύτερους. Δηλαδή να παίζεις τώρα πιτσιρικάκι, σχολείο σου λέω. Να παίζεις τώρα πιτσιρικάκι και να είναι Κουνέλης Καρτσόνης. Καρτσόνης. Και να είσαι και εσύ δίπλα πιτσιρικάκι. Εκεί λοιπόν ήταν όλη η βραδιά. Εκεί προσπαθούσε να προλάβει τη φωνή του Καρτσόνη στο λαγούτο, Εκεί ήταν όλη η βραδιά φροντιστήριο.
πράγμα. Είχες καταλάβει ότι τότε, εκείνη την εποχή που ήσουν μικρός, με πόσο μεγάλους γίγαντες της μουσικής μας παράδοσης έπαιζες? Όχι, θα σου πω γιατί. Διότι είχαν άλλη νοοτροπία. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Δηλαδή, το απρόσιτο, ε. Τι υπάρχει τώρα, θα σου πω κάτι. Ναι. Λέμε για το. Για, αναφέρουμε για ονόματα έτσι και μιλάμε πάντα για τοπικά. Δηλαδή, ή ο Μπάρμαν Βαγγέλης που είχε 30 και 40 χρόνια. Ναι, 30 και 40 χρόνια πάλκο. Ναι. Όταν πήγαινε στο γλέντι, σου δίνανε ότι κάνεις μία παρέα. Δεν υπήρχε ότι θα έρθει 10 η ώρα το βράδυ και θα έπρεπε να έχει στήσει και θα έρθει 10 η ώρα το βράδυ να κάνει μία βουλευτική χαιρετούρα όπως γίνεται. Να ξεκινήσει η κατανάλωση. Όπως γίνεται τώρα και θα παίξει και μετά θα πει καλημέρα σας. Μιλάμε ότι τα γλέντια τότε, Γιώργη, ήταν πόδινα για το πάλκο. Δηλαδή, με τον Μπάρμαν του Βαγγέλη έχουμε παίξει σε γλέντι χειμωνιάτικο, που εννοώ χειμωνιάτικο, 9 η ώρα παίζεις. Ναι, 9 η ώρα, έτσι. Ναι. Να κατέβεις στο πάλκο 7 το πρωί, να πάμε στο σπίτι του πατέρα Τσινίφης. Ναι. Και εγώ μία και μισή το μεσημέρι του λέω: Δύο, δεν μπορώ άλλο. Και κάτσα στον καναπέ του σπιτιού του ανθρώπου. Πόσο τιμούσαν το ζευγάρι να πούμε τους συνόλυντους τότε. Τιμή μεγάλη. Να ξαναπάνε σπίτι. Η απάντησή του ήταν: Κουράστηκες, μωρέ. Κουράστηκες. Πού να μην κουράσω. Ναι, ναι, όντως. Για 15 χρονών. Τα χέρια, βέβαια, ναι. Αδόκιμα τότε και τόσο να ψηθούν να. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή δεν σου δίνανε ότι. Ήταν αλλιώς άλλο κλίμα. Ήταν και πιο απλοϊκή. Πιο δεμένη με τον κόσμο. Πιο δεμένοι με τον κόσμο. Και το ζούσαν το γλέντι. Δεν ήταν, ας πούμε, ένα τυπικό πράγμα. Ήταν, το ζούσαν. Δηλαδή περιμένανε πώς και πώς ότι θα γίνει του τάδο γάμος για να κάνουν την παρέα του να περάσουν καλά. Να σας... περιμένανε, το ανημένανε. Να σας ρωτήσω κάτι. Φεύγανε ποτέ με μούτρα, δεν είχε πέσει πολύ χάρισμα κάτω? Να τα πούμε και αυτά. Αυτή τότε. Όχι. Ήταν μέρος της δουλειάς τους. Ναι. Που δεν το βλέπανε και ακριβώς σαν δουλειά. Ήταν μέρος, το ξέρανε. Το ξέρανε. Το γλέντι έχει, είναι και έτσι. Ναι, τότε δεν συμφωνούσαν ποσά. Όχι. Ήτανε αυτό. Και όταν πάλι καλά είμαστε. Σωστά. Ναι, έτσι, βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι και παραδείγματα ήθους. Τον τότε. Έτσι. Οι παλιοί Κισαμίτες είχαν ένα ιδιόμορφο στυλ στο λαούτο. Είχαν, ας πούμε, τη διπλοπενιά. Τη διπλοπενιά, αυτό ήθελα να μου πεις, ναι. Και έτσι, σόλο συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαστε τώρα οι δύο με τον Μάρκο, κράτησα λίγο έτσι σαν ακόρντα, ας πούμε, φαντάσου κιθαρίστηκα. Δεν έπαιξα καθόλου σόλο. Ναι. Στο σόλο που παίζανε, ας πούμε, τα παλιά λαγούτα, χτυπούσαν την πένα στην πάστα του λαγούτου που έβγαινε σαν να είναι κρουστό, σαν να συνοδεύει ένα κρουστό. Συν. Και έπαιζε και την καμπάνα του λαγούτου που ήταν σαν να συνοδεύει και μια κιθάρα, κάτι άλλο. Έτσι. Γιάννη, μετά μπορείς να μας το δείξεις. Μετά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Μάρκο, στο βιολί, λοιπόν, και εσύ έρχεσαι να μας πεις λίγο πώς ξεκινάει τη συνεργασία σου και με ποιους μέχρι να φτάσουμε στη δικιά σας. Εγώ πρωτόπαιζα τα πρώτα λέντια που σου είχα πει. Έπαιζα με το χωριανό μου, τον Κατζάκη, τον Μιχάλη, ένα κοπέλι, το οποίο τα έχει παρετήσει τώρα. Ναι. Παίζει λίγο για την παρέα του. Ναι, μετά έπαιζα και με το χωριανό μου, τον Μπομπόλη, τον Γιώργη, είχαμε παίξει. Και μετά η αμέσως μεγάλη, ας πούμε, συνεργασία που είχα κάνει ήταν με τον Νίκο τον Μαρεντάκη, που είναι και ξάρφος μου. Το Μαρεντάκη. Με το Μαρεντάκη. Παίζαμε μαζί για χρόνια. Παίξαμε κάπου σαν χρόνια. Μετέπειτα, όπως έπαιζα με τον Μαρεντάκη, έπαιζα και με τον Κάτι τον Γιάννη και με τον Κουντή τον Βαγγέλη. Θυμούμε πολλά. Διάφορους. Μέχρι τότε είχες φύγει από την Κρήτη, μέχρι τότε. Μέχρι αυτές τις συνεργασίες. Μέχρι τότε, όχι, δεν είχα φύγει. Μια φορά είχα πάει στην Αθήνα με τον Βερικάκη τον Αντώνη και τον Αντώνη, μπράβο, τον Βερικάκη. Είχαμε πάει στην Αθήνα για ένα γάμο. Εκεί τώρα, σε γάμο τώρα, άμα ήταν σε κέντρο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είδες το κοινό της Κρήτης. Γιατί φεύγοντας, κάποια παιδιά φεύγοντας από την Κίσαμο, περιμένουν να δουν άλλα πράγματα. Μια άλλη αποδοχή, ίσως. Αυτά. Θέλω να μου πείτε τις εμπειρίες σας όταν φύγατε από την Κρήτη και παίξατε για πρώτη φορά το βιολί. Γιατί τότε το βιολί έμπαινε σιγά σιγά και αθόρυβα πολλές φορές, να πούμε, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία κάποιες φορές. Τώρα, βέβαια. Έχει τη θέση που το ανήκει, είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Η κισαμίτικη μουσική παράδοση δεν είναι μόνο τελικά το βιολί που λέγαμε για το κυνηγητό που είχε υποστεί. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί σε άλλες εκπομπές. Πάμε να μου πείτε. Μ' είχε πάει ο Ηλίας στον παλιό Μαλό. Στον παλιό Μαλό, στον Παντούρη. Ναι, ήταν σε 1η του Σεπτέμβρη ένας γάμος και είχαν καλέσει τον Ηλία. Ήταν κλειστά το μαγαζί τότε γιατί είχε ανοίξει για χειμερινή σεζόν.
τώρα να μην πω τη χρονολογία γιατί μπορώ να πέσω έξω, ήταν τότε που έπαιζε ο Ηλίας σεζόν. Δεκαετία του 90 νομίζω. Μπράβο, ναι, σίγουρα δεν ναι, ναι. Έπαιζε ο Ηλίας σεζόν με τον Καρπαθάκη, τον Πέτρο και τον Αστρινό. Και τον Αστρινό. Που είχε το δεύτερο πρόγραμμα. Μπράβο. Τότε, ο Ηλίας έκατσε 2 χρόνια τότε. Ναι. Και μετά, τότε παίζανε τα αθηναϊκά μαγαζιά, ο Μπαντούρης ας πούμε έπαιζε Οκτώβρη μέχρι τέλος, με μια ζυγιά. Δεν αλλάζανε. Δεν αλλάζανε, σωστά. Είχε πάει τότε ο Ηλίας, παίξαμε ένα γάμο με τον Εκτάριο του Χατζηδάκη. Εγώ το άλλο εκτός Κρήτης που έζησα ήταν το 96 που πήγα φαντάρο στην ΚΟ. Γνωρίστηκα εκεί πέρα με ένα λιράρι από την ΚΟ, τον Αλέκο τον Κρητικό, καλή του ώρα. Και... Αλέκος Κρητικός. Αλέκος Κρητικός. Ναι, ναι. Και παίξαμε το 96 το Δεκέμβρη πρώτα σε γάμους εκεί πάνω μαζί. Έκατσα το 97. Όλο φαντάρος και απολύθηκα το 98 και μετά έκατσα εκεί ως το 2000. Έκατσα και 1,5 χρόνο πολίτης μετά εκεί. Τόσο να σ' άρεσε. Με τον Αλέκο. Με τον Αλέκο μαζί. Με τον Αλέκο μαζί. Α, και συνεχίζεται μετά το φανταρικό και συνεργασία μαζί. Ναι, δουλεύαμε εκεί. Παίζαμε εκεί. Άλλη λογική. Καμία ναι. σχέση με ναι. άλλο γλέντι. Άλλο γλέντι. Άλλο σωστά, γλέντι. Σωστά. Βέβαια, μετά πήγαμε και με τον Μάρκο και ακόμα πάμε. Ναι, ναι. ναι. Γνωρίσαμε φίλους και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας, να ξεδιπλώσουμε την κρυπτογραφία. Να φτάσουμε τώρα στο σημείο που έρχεται αυτή η ένωση δική σας που θα κρατήσει αυτή η κολόνια που λένε πολλά χρόνια. Σωστά. Πάμε να μου πείτε για την πρώτη ένωση, τη δικιά σας. Πες Μάρκο. Πες το εσύ, Γιάννη. Ήτανε... Λίγο δυνατό να, να μου μιλείτε. Ναι. Το 2001 παντρεύτηκε ένας φίλος μας στο Καστέλι και ενταμώσαμε στο γάμο. Ναι. Μαζί με τον Μαρεντάκη και τον Νικολή, παίξαμε τρία μας. Και σιγά σιγά, μετά ο Νίκος βέβαια, παίξαμε αρκετές φορές οι τρία μας. Όταν έπαιζα εγώ με τον Νίκο, τότε έτυχε και παίξαμε και με τον Γιάννη μαζί σε αυτό το γάμο. Κατάλαβα. Και μετά που μας είδαν από αυτό το γλέντι, λέγανε σας θέλουμε έτσι, έτσι και καμιά φορά σας καθοδηγούνται, αυτό τώρα που το είπες Μάρκο, σε καθοδηγεί μάλιστα αυτός που κάνει ή τη βάθηση στο γάμο, καθοδηγεί πολλές φορές το συγκρότημα γιατί το έχει καθορίσει. Ναι. Ή ο κόσμος. Ή υποχρεώσει, μπορεί να έχει μια υποχρέωση, ας πούμε τότε. Ναι. Εγώ μπήκα ξέμπαρκα εκεί, γιατί εμένα δεν με γνώριζε το γαμπρό είτε κανεί και ήμουνα και καινούριο, δηλαδή ήμουνα κοπελάκι, ξέρω εγώ. Και όταν είδε και ο γαμπρός, ήρθε ο γαμπρός σε μια φάση στο κέντρο. Γιατί πριν είχαμε πάει πολύ νωρίς και τελειώναμε με τον Νίκο, ξέρω εγώ, και τον Γιάννη, και φτιάζαμε τα μηχανήματα. Και πέρασε ο γαμπρός για λίγο από το κέντρο και λέει του Νίκο, πού είναι το κοπέλι που παίζει το βιολί. Και λέει, να τον. Ποιο λέει, του ήταν το κοπελάκι, δεν θα βγάλει το γλέντι. Δεν μ' ήξερε κι εσύ. Ναι. Και μετά πήγε ο Νίκος, βέβαια μετά αποχώρησε. Έκαμε άλλο σύγκροτημα με τον Αντώνη που είναι μαζί. Με τον Μαρτσάκη, ναι. Και μείναμε εμείς με τον Μάρκο. Δηλαδή, πόσο για... Τότε ήσασταν πόσο χρονών? Εγώ ήμουν 21. 21. Από μικρή στην ουσία βέβαια. Ναι. Είμαστε 15 χρόνια είμαστε μαζί. Και ξεκινάτε λοιπόν μαζί να μοιραστείτε ό,τι έχετε μάθει. Έτσι. Από τη μουσική σας παράδοση. Να συνθέσετε το συγκρότημά σας που πραγματικά οφείλουμε να το πούμε. Περάσαν από τότε 15 χρόνια. Έτσι. Και είστε ακόμα μαζί. Και πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορώ να το τακτοποιήσω στο μυαλό μου όταν βλέπω γύρω μου συγκροτήματα να λήγουν οι συνεργασίες τους για αλφαβήτα λόγους. Ναι. Είστε από τα λίγα συγκροτήματα, μη σας πω πλέον δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό, από τα λίγα πάντως, στα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού που έχετε κρατηθεί 15 χρόνια. Ποιοι είναι οι λόγοι? Και θέλω να μου τις πείτε ανοιχτά. Πρώτα απ' όλα είναι να τα βρίσεις μεταξύ, δηλαδή εκτός τη συνεργασία είναι και φιλία ναι. στη μέση και είναι ότι τα βρίσκουμε μαζί, δηλαδή δεν κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, κοιτάμε το σύνολο. Κοίταξε, τα 15 χρόνια να ξέρεις ότι δεν, σε όλους τους ανθρώπους μία 15ετία δεν υπάρχει περίπτωση η ζωή να μην σου έχει κάνει καλές, κακές περιόδους να έχεις περάσει. Σωστό. Δηλαδή, έχω περάσει εγώ στα δύσκολα μου, εκεί περάσει ο Μάρκος στα δύσκολα του, έχουμε περάσει στα καλά μας. Ναι. Δηλαδή εκεί λοιπόν είναι ότι πρέπει να κάνει ο ένας πιο πίσω, ο άλλος πιο μπροστά. Ναι. Ακριβώς είναι όπως είναι όλες οι ζυμώσεις. Οι ζυμώσεις. Έτσι.
και πάνω απ' όλα να τα βρεις στη λογική. Πρέπει να το κάνουμε έτσι αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε, πάμε, προχωρούμε, τι κάνουμε. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένας διάλογος. Σωστό. Ένας διάλογος ο οποίος επικρατεί η λογική και επικρατεί το τι θέλει να κάνεις. Τώρα οι πειρασμοί, να σου πω κάτι τώρα πολύ μεταξύ μας. Ναι. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές σε συζητήσεις μεταξύ συναδέλφων. 9 στις 10 ξεχωρισμό συγκροτημάτων είναι τα οικονομικά. Τα οικονομικά, ναι. Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω. Μάλλον... Σου το αναφέρω εγώ πάρα πολύ ειλικρινέστατα, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχεις ξεκάθαρα πράγματα και λες θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ξεκινούμε μια συνεργασία. Ωραία. Βέβαια, δεν είπαμε να αλλάξεις 360 μέρες από αυτά που έχεις πει. Μπράβο, ναι. Σωστά. Κρατά λοιπόν αυτή την τακτική, αυτή τη λογική. Λες να κάνουμε αυτό. Όχι, Γιάννη, να μην το κάνουμε. Εγώ λέω να κάνουμε αυτό. Ποιο είναι το καλύτερο να κάνουμε, να κάνουμε. Υπάρχει ένας διάλογος. Άμα βλέπεις λοιπόν σχήματα τα οποία είναι 2 μηνών, 3 μηνών και δώσ' του και ξανά μανά, εκεί λοιπόν δεν είναι η ασυμφωνία χαρακτήρων. Ούτε διαφωνήσαμε σε ένα γλέντι. Υπάρχει γλέντι που δεν έχω βγάλει μιλιά γιατί είμαι στα κακά μου εγώ. Έτσι. Ναι. Έχει πιστοχωρήσει ο Μάρκος. Υπάρχει γλέντι που ο Μάρκος δεν είναι σε καλή με μέρα. Έχω υποστοχωρήσει εγώ. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο και να βοηθήσει το κοινό γλέντι. Βέβαια. Έτσι. Σωστά, σωστά. Πώς θα γίνει. Να κοιτάς το σύνολο, όχι το εαυτό του καθένας. Τώρα να πούμε ότι κρατάτε βέβαια μια παράδοση τσίχισά μου στη ζυγιά. Γιατί έχετε αποδείξει τον χρόνο ότι έχετε παραμείνει ενωμένοι. Και αξίζει να τα φέρουμε κάποιες ζυγές που είχα σημειώσει κιόλας και τέριαξε να το πούμε. Πώς ήταν ο Χάρχαλης με το Μαρεντάκι. Να πούμε με το Μαύρο με τον Κουτσουρέλη. Χρόνια κι αυτές οι ζυγές. Ναι. Να πούμε Χάρχαλη, τον άλλο το Χάρχαλη, με τον Μαύρο Δημήτρη. Κουρνέλης με τον Καρτσόνη. Ναι. Κουρνέλης Καρτσόνης. Επίσης. Πάρα πολλά χρόνια. Κατράκης με το Χαιρετάκι. Με το Χαιρετάκι, ε. Δευτέρη. Ναι. Πολλά χρόνια. Κι άλλη μια έχω σημειώσει. Γιάννη, διορθώστε με, δεν είμαι και ο Ιδήμων. Μαριάνος με Φαραντάκι. Ναι. Ναι. Ο Χορευτάκης με το Βλαστάκι. Με το Βλαστάκι. Με το Χαριλάο. Ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πρέπει, Γιώργη, πρέπει και οι δύο στο γλέντι, δηλαδή πάμε να παίξουμε σε ένα γλέντι. Πρέπει και οι δύο να έχουν τον ίδιο κοινό σκοπό. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να βλέπω το γλέντι μόνο χρήματα και ο Μάρκος να το βλέπει παρεΐστικο, θα τσακωθούμε. Ναι. Ή το αντίθετο. Βέβαια. Πρέπει και οι δύο να το βλέπουμε τον ίδιο το γλέντι. Πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα, περιλαμβάνει 5 πράγματα. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό. Ο καθένας δίνει το μέγιστο τη δυνατότητα του και ό,τι μπορεί. Έτσι. Και προσπαθείς για ένα κοινό σκοπό. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Είστε από τα λίγα συγκροτήματα που δεν έχω ακούσει κακώς κείμενα όσον αφορά ότι γενικότερα στα γλέδια σας, πολλά έτη τώρα, όπως λέμε τα 15 χρόνια που είστε σχήμα, έχετε εισάγει μέσα από Καλαμαθιανούς, από ζητούς ακόμα και λαϊκά. Και λαϊκά έχετε βάλει. Λοιπόν, δεν έχω. Εγώ, αμήντι άλλο, είναι προσωπικό μου αυτό που σας λέω. Συναντήσει κακό κείμενο ότι για αυτοί από την Γκίζα μου μετά παίζουν και λαϊκά στο τέλος. Μπορεί να σου παίξουν και λαϊκά. Όπως έχουν υποθεί για άλλους. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Κάποιες στιγμές στην αρχή μπορεί να μουρμουρίζανε, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια, αλλά είναι μέρος του γλεντιού. Γιατί και οι παλιοί που θυμάμαι εγώ και αυτά, ναι, παίζανε και άλλα πράγματα. Παίζανε ευρωπαϊκά, ας πούμε. Σωστό, ναι. Δηλαδή ναι, στο γλέντι, ό,τι μπορούσε να παίξει, το παίζανε. Ήξερε ένα λαϊκό, το έπαιζε. Δηλαδή ήταν όλα, θέλανε να διασκεδάσουν από όλες τις πλευρές. Συγγνώμη, Μάρκο, έχουν παρεξηγηθεί ορισμένα πράγματα. Όταν ο άλλος σε καλέσει για να παίξει σε μία χαρά του, σε μία εκδήλωση που του διοργανώνει ένα γάμο, μία βάφτιση, που ο οποίος θα έχει καλεσμένους, εμείς, εγώ λέω για μας, δεν θα πω για τι κάνουν οι υπόλοιποι, ναι, εμείς το λαμβάνουμε ότι πάμε εκείνη τη βραδιά διασκεδαστές συγκαλεσμένους του Γιώργη. Σωστό. Δεν πάμε να παίξουμε. Να προβάλλουμε ένα πρόγραμμα. Ούτε εγώ θα παίξω του Τζέκα του Σκοπού, ούτε ο Μάρκος θα παίξει τη Ρουμαδιανή Σούστα. Αν ο κόσμος δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Αλλιώς θα είχατε πάει σε μια μουσική σκηνή. Μπράβο. Ναι. Άμα θέλει να παίξει αυτά που θέλει εσύ, κάνει μια συναυλία. Κάνε μια συναυλία και όποιος θέλει να έρθει να ακούσει αυτό που παίζει. Το γλέντι, ναι, είναι γλέντι. Το γλέντι είναι γλέντι. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο κουμπάρος του από τη Βόρεια Ελλάδα, είσαι υποχρεωμένος, αν ξέρεις να παίξεις κάτι από εκεί, να το παίξεις. Να προσεγγίσεις έστω λίγο, να του δώσεις μια χαρά. Μπορεί, ναι, να είναι η νύφη από τα νησιά, αν ξέρεις κάτι από εκεί,
μπορεί να πλαισιώσει από εκεί. Μπορεί να είναι κι ένα που να μην έχει ιδέα από όλα αυτά, να σου πει ρε φίλε, παίξε μαζί με και εγώ δεν ξέρω από τα που παίζει. Αν ξέρει. Να το παίξει. Προσπαθεί να το παίξει. Και στο τέλος η πληρωμή σου ποια είναι? Όταν θα φύγεις, αυτός που σε κάλεσε να σου πει ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η πληρωμή σου. Δεν είναι η πληρωμή σου να σου πληρώσει το χρηματικό ποσό και να πει όλοι οι καλεσμένοι, όπο, δεν τις ξαναθέλω αυτό. Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Αυτή είναι η πληρωμή. Αυτή είναι η πληρωμή σου. Αυτή το να γυρίσει να σου πει όλος καλά λόγια. Αυτό. Τα οποία τα έχει ακούσει και αυτός από τον κόσμο που είχε καλέσει. Αυτό! Μπράβο, ότι σε αυτό το γάμο είναι κάποιοι γάμοι ρε παιδιά, να το πούμε σε αλλιώς, που τις θυμούνται χρόνια. Ναι. Σαν το γάμο του Αστροβαγγέλη, δεν θα το ξαναπάω. Που λένε μερικοί παππούδες. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι γιατί υπήρχε η συμμετοχή, υπήρχε το σχήμα, το συγκρότημα που είχαμε τους ανθρώπους πραγματικά να βγούνε. Αυτό λέγαμε και για τον Κουνέλη προηγουμένως, ότι αυτοί ήταν διασκεδαστές. Δηλαδή είδες που έλεγε το ανέκδοτο, έφτιαχνε το κλίμα. Μπράβο. Έφτιαχνε το κλίμα του γλεντιού, που ήταν παρεΐστικο, ήταν. Δεν πας εκείνη τη στιγμή όπως έχουν γίνει πολλά γλέντια τώρα και βγαίνεις απάνω και λες εγώ παίζω αυτό. Ρε φίλε, παίζεις αυτό, το δέχομαι. Εντάξει, και ο καθένας παίζει αυτό. Αλλά έχει δικαίωμα στη συμμετοχή αφού τον έχει καλέσει και ένας που είναι εκτός και ένας που δεν ξέρει αυτό που παίζεις. Και θα έρθει να σου πει, αν ξέρεις, η λογική μας εμάς είναι ότι να το παίξουμε, να ευχαριστηθεί και αυτός. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πρώτη αγάπη έρχεται και μεταξύ σας, έρχεται και φτάνει στο στούντιο να βγει και ένας δίσκος. Με το μόνιμο τίτλο που μόλις προανέφερα. Πάμε να πούμε για την πρώτη σας δισκογραφική δουλειά που έρχεται περί το τέλος 90, όχι 2000. Πότε ήταν το... Το 2005-2006. Το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο. Κάπου εκεί είναι. Ναι. Η πρώτη σου η αγάπη λοιπόν. Και περιγράφονται μέσα. Τότε λοιπόν είπαμε με το Θοδωρή, τον ξαδερφό μου, τότε που πήρε τη διάσταση το κομμάτι αυτό του Τζίμι Βαγγέλη, είπαμε, έκαμε και Θοδωρή σε ένα CD, το οποίο είχα παίξει εγώ στο CD αυτό μαζί με το Χαζουλάκη του Δημήτρη, και το έβαλε και Θοδωρή και το έγραψε και εγώ, ας πούμε, έτσι, ναι, μαζί με τον Μάρκο. Κάναμε λοιπόν ένα CD τότε. Αυτό, η πρώτη σου αγάπη. Και βάλαμε μέσα παλιά τραγούδια. Ναι. Δεν ήταν κάποιο δικό σας. Ήτανε Θερισιανό, παίχτηκαν πολλά τραγούδια. Παραδοσιακά κομμάτια μέσα. Παραδοσιακά, καθαρά. Ναι, είχε ένα-δύο κομμάτια, δηλαδή αυτό το Θαλασσά μας μου ήταν εμένα. Είχε ένα Καλαματιανό του Δαγαλάκη. Είχε δηλαδή έτσι ένα. Ήταν η πρώτη σας επαφή με το χώρο, είχατε έτσι κι αλλιώς, αλλά ήταν η πρώτη επαφή με τη δισκογραφία. Η πρώτη μας επαφή με το χώρο να μπούμε σε στούντιο να γράψουμε και πρέπει εκεί να σταθούμε στον. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εγώ τον λέω αδερφάκι μου, ας πούμε, και στον Μιχάλη τον Πετσάκη, που ήταν ο στυλοβάτης και είναι ακόμα. Και είναι, ναι, ναι. Έτσι, ο μεγάλος ο Πετσάκης ο Μιχάλης. Που είναι, ήταν εκεί, μας κατεύθυνε. Σας και... κατεύθυνε ο Μιχάλης. Ναι, αυτό το αναφέρουμε πρώτη φορά εγώ. Το... Βέβαια, βέβαια. Και στη δεύτερη δουλειά, στο Καινούργια και Παλιά. Ναι. Είναι πάλι ο Μιχάλης ο Πετσάκης μέσα. Και στην τρίτη τώρα που ετοιμάζεται. Πιέζει και λαγούτο σε πολλά κομμάτια. Στο δεύτερο. Και στην τρίτη τώρα που ετοιμάζεται. Πάλι είναι ο Μιχάλης ο Πετσάκης μέσα. Έχουμε μια πάρα πολύ φιλική σχέση και πολύ καλή και είμαστε πολύ τυχεροί για αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι ότι ο Γιάννης Σταλούτος στηρίζει και μουσικά. Ναι. Γιατί για να είναι δίπλα σας τόσα χρόνια, κάτι και αυτός παίρνει από εσάς, από αυτό που έχετε το μεταξύ σας, τη χημεία, τη μουσική και την προσωπική. Θα πω. Και ο Μαυράκης τώρα. Και ο Μιχάλης ο Μαυράκης. Ο Μιχάλης ο Μαυράκης στο τελευταίο συντή γίνεται στο στούντιο του Μιχάλη, του Μαυράκη, ο οποίος. Ο Μιχάλης ο Μαυράκης. Αλίμονο είναι να πούμε, ναι, είναι ότι η τελειότητα της ηχογραφίας της Κρήτης μας. Και για τη, ναι, και για τη δουλειά του και για το παίξιμό, ναι, του και για όλα. Δηλαδή πίσω από τη δουλειά μας την Τρίτη είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους ευχαριστούμε και δημόσια, δηλαδή για τη στήριξη που μας κάνουν. Έχουμε ανεπτύξει μια προσωπική σχέση χρόνια τώρα. Ο Μιχάλης μου έκανε μένα την τιμή και με φώναξε και έπαιξα και στο γάμο του με τον Παπαδάκη του Γιώργη. Σωστά. Και προλίγου καιρό σας απολαύσαμε όλους παρέα εδώ στα Χανιά. Ναι, κάναμε μια βραδιά εδώ που οι οποίοι ακολουθούν και άλλες βραδιές το καλοκαίρι. Ακολουθούν και άλλο, ναι, Πετσάκη, Γιάννη Πολυχρονάκη, Μάρκο Ρενιέρη, πραγματικά. Μιχάλη Μαυράκη, δηλαδή πραγματικά. Όλο το παρέακι αυτό.
Όμορφα. Λοιπόν, μια άνω τελεία. Θα θέλω να ξαναπιάσουμε λίγο τα όργανα, να πούμε ένα σκοπό για το κοπέλια που μας εγκρικούνε. Έχετε γεμάτα ποτήρια, μπορώ να πω, κοπέλια, είμαστε γεμάτοι εμείς. Βίβα και σε εσάς που μας εγκρικάτε. Γιάννης Πολυχρονάκης. Πρέπει πως ήταν δάνικες. Πρέπει πως ήταν δάνικες. Πίσω τσιγυρεύει. Παιχνίδι παίζει. Παίζει μου η ζωή. Παιχνίδι παίζει μου η ζωή και κλέβει τσιχαρές μου. Τα παράπονα του σαφίριδες μου. Γι' αυτό είναι τα παράπονα του σαφίριδες μου. Μπράβο, τι να πούμε. Ακούσαμε το παιχνίδι, σωστά. Σε ποια δισκογραφική δουλειά δικό σου περιγράφεται στη... δεύτερη αυτή, στη δεύτερη δισκογραφική δουλειά. Καινούρια και παλιά, πάμε να πούμε για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά, καινούρια και παλιά. Είναι η μουσική δικιά μου και η στίχη είναι του Λεωνάκη του Νεκτάριου. Του Νεκτάριου του Λεωνάκη, πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω εδώ, εάν εσείς αυτή τη στιγμή, όπως μου προείπατε, ετοιμάζετε μια δισκογραφική δουλειά, αυτή θα είναι κατά βάση η δικά σας τραγούδια ή θα επανεκτελέσετε κάποια παλιά? Θα είναι καινούργια τραγούδια. Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει ολοκληρωτικά. Θα είναι καινούργια τραγούδια, 12 καινούργια τραγούδια. Τα 10 είναι δικά μου η μουσική. Και δύο τραγούδια είναι του Σαπουνάκη του Μιχάλη. Ένα κοπέλι παίζει κιθάρα που το έχουμε τώρα μαζί μας και παίζει. Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Αυτό ακόμα ναι, ανάλογα τις υποχρεώσεις, ανάλογα αυτά. Ναι. Παρατηρείτε το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες παίρνουν στίχους κατά παραγγελία για να ντύσουν μουσικά τραγούδια? Πώς το βλέπετε αυτό?
Ναι, έχει κάποιος ας πούμε στο μυαλό του κάτι, ότι θέλω να βγάλω γι' αυτό και λέει ας πούμε σε ένα στιχουργό που θέλει, θέλω να μου γράψει γι' αυτό το θέμα. Γιατί έχει το κάτι... κατευθύνει στο θέμα ή απλά θέλω μαντινάδα. Θέλω μια ματινάδα για αυτό το θέμα. Μερικοί ας πούμε, σε κάποια τραγούδια ας πούμε, του λένε θέλω να το κάνεις έτσι, έτσι, του λέει για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Μερικοί άλλοι επιλέγουν μια ματινάδα που τους αρέσει ή ένα στίχο. Του δίνεις μια εικόνα, το... του δίνεις το ένα ερέθισμα. Το βοηθάει το στίχο, δεν του κάνει κακό αυτό. Δεν του κάνει, ναι. Όχι, του δίνεις ένα ερέθισμα, του λες για προσέγγισε αυτό το θέμα. Το έχει στο μυαλό του, ξέρω εγώ, ο καλλιτέχνης. Που... Ναι. Και είναι καλή διάδραση αυτή μεταξύ καλλιτέχνη και, και στιχουργού. Όντως, γιατί ο στίχος έχει πάρει τη θέση που το αξίζει και αυτό σιγά σιγά. Στην κριτική δισκογραφία, γιατί αναγράφεται ο δημιουργός του στίχου, αν μη τι άλλο. Σας ενοχλεί πολλές φορές, Εγλέντη, αυτό την κάνω την ερώτηση πάντα. Αν υπάρχει κάποιο κινητό και σας γράφει και την άλλη μέρα βλέπετε τις εαυτούς σας τις 5 η ώρα το πρωί να τραγουδείτε και από κάτω να επέρχονται τα like, όπως τα λέμε. Κοίτα να δεις, το Εγλέντη τα έχει αυτά. Το Γλέντι τα έχει αυτά και εκεί λοιπόν πρέπει στον αδίποτε που εκτίθεται και παίζει και είναι εκτεθειμένος στο κοινό, στα κεράγματα και σε αυτά, είναι φυσιολογικό να περάσει κάποιος αυτό το στάδιο. Ναι. Έτσι τώρα, εγώ δεν το θεωρώ ας πούμε ότι πρέπει εκείνη τη στιγμή να την αποθανατήσει, ακόμα χειρότερα να την ανεβάσει, γιατί για να δεις παράδειγμα το Μάρκο ή το Γιάννη ή το Γιώργη ότι 5 ώρα το πρωί ήταν χθες το βράδυ στο τάδε μαγαζί, έτσι ωραία, έτσι ήταν, γιατί έτσι έγινε, έτσι ήταν η βραδιά. Δηλαδή δεν κάνεις κάτι με αυτό. Ύστερα μην το κάνουν κακοπροαίρετα, αλλά κάποιοι καλλιτέχνες γενικότερα συνοφριώνονται όταν η εικόνα τους τσαλακώνεται. Χωρίς αυτοί να το θέλουν, χωρίς αυτοί να ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει από κάτω μια κάμερα να τη στραβεί. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή μπορεί να βγαίνει και ο... Δηλαδή του καλλιτέχνη ο άλλος του εαυτός να βγαίνει της παρέας. Εντάξει τώρα να το αποθεματίσεις και να γράψεις. Δεν έχει νόημα ας πούμε. Ναι. Κάτσε και απόλαυσέ τον και δες τον και καμάρωσέ τον άμα σ' αρέσει. Έτσι ή όπως το χάρηκε και μέχρι εκεί. Τώρα να το αποθεματίσεις και την άλλη μέρα να το ανεβάσεις στο ίντερνετ για να λες στο βράδυ ο Γιώργης ήταν έτσι ας πούμε. Εντάξει έτσι ήταν, έτσι τον επήγε η παρέα. Έτσι του βγήκε. Έτσι του βγήκε, ναι. Τι θα γίνει, λέει. Μια άλλη ερώτηση, που έχετε φτάσει στο εξωτερικό, μέχρι που έχετε φτάσει, έχετε πάει? Έχουμε πάει στην Αμερική, έχουμε πάει 5 φορές. 5 φορές. Σε διάφορες πολιτείες. Ναι, οι πολιτείες, αυτό σας καλούν οι συλλόγοι. Ναι. Οι συλλόγοι. Συλλόγοι, ναι. Συλλόγοι ή κάποια εκδήλωση, κάποιος που κάνει ένα γάμο, μια βάφτιση, κάτι άλλο. Α, και γάμο και βάφτιση έχετε πάει στην Αμερική να παίξετε. Σε βάφτιση είχαμε πάει. Σε βάφτιση. Ναι. Και τα υπόλοιπα συλλόγοι, ας πούμε. Καλά, δεν θα αποφύγω να ρωτήσω τις τετριμένες ερωτήσεις πώς ανταποκρίνονται του εξωτερικού. Θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα που θέλω να ρωτήσω. Είστε ευχαριστημένοι γενικότερα με την εξέλιξη της κριτικής μουσικής μας παράδοσης? Μάλλον, είστε ευχαριστημένοι το πώς μας έχει παραδοθεί η κριτική μουσική και το πώς θα την παραδώσετε εσείς? Γιατί δεν θα πω εξέλιξη. Σε κάποια πράγματα, σαν να λέμε εξελίξη, θα συνεχίσει να είναι παράδοση. Πες Μάρκο. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αυτό που βλέπεις, ας πούμε, το θετικό σήμερα είναι ότι ασχολούνται πάρα πολλά κοπέλια. Πολλά κοπέλια. Γιατί η μουσική μας, ας πούμε, η κριτική είναι ζωντανός οργανισμός. Και επειδή η κριτική μουσική σε σχέση με άλλες μουσικές της Ελλάδας εξελίσσεται πολύ, έχει εξελιχθεί πολύ πιο πολύ, ναι, σε θέμα. Έχουν μπει πιο πολλά μουσικά όργανα, κομμάτια πιο καινούρια, έτσι, τέτοιο. Και με αυτό το θέμα έχουν τραβήξει πιο πολύ νεολαία που δεν ασχολούνταν, ας πούμε, παλιά. Παλιά καμιά φορά τσικατακρίνανε κιόλας. Κάποιοι είναι... που δεν ακούγανε κριτικά κι αυτά. Όντως, ναι. Ενώ σήμερα είναι... Λέει, βλέπεις και νέα κοπέλια και ασχολούνται. Τρόπος διασκέδασης και τρόπος... Δεν από τρόπο ζωής, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι τρόπος διασκέδασης. Τα κοπέλια που θα ασχοληθούν με τη μουσική, τα βλέπεις ότι ξεκινάει, ας πούμε, μπορεί να τους τραβήξει ένα κομμάτι. Στο να μάθει ένα όργανο, μπορεί να είναι τι, ένα κομμάτι. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, θα μάθω κι εγώ λαγού, το ξέρω εγώ, ή βιολί, ή λύρα, οτιδήποτε. Αλλά μετέπειτα όμως το κοπέλι το βλέπεις ότι θα κάτσει και θα ψαχτεί. Διαμορφώνεται. Και θα βγάλει ποιος ήταν ο Μουντάκης, ποιος ήταν ο Σκορδαλός, ποιος ήταν ο Κουνιέλης, ποιος ήταν ο Ναύτιες. Βλέπεις ότι όλα τα ψάχνουν. Γιάννη, οι κριτικοί επιχειρηματίες. Εννοώ επιχειρηματίες, δεν θα πω με την έννοια του όρου επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος που ανοίγει ένα μαγαζί και θα φέρει ένα καλλιτέχνη να παίξει της Κρήτης. Θεωρείς ότι στηρίζουν πάντα την παράδοση? Όχι.
Δεν το θεωρώ αυτό. Δεν θεωρώ ότι στηρίζουν πάντα την παράδοση. Γιατί η παράδοση είναι μια μεγάλη έννοια, έτσι. Ναι. Ό,τι και να είναι ή κριτικός ή λαϊκός, δεν είναι επιχειρηματίας. Ο επιχειρηματίας θέλει να βλέπει κόσμο στο μαγαζί του. Ναι. Κανείς δεν έχει ένα μαγαζί και να είναι εκεί μέσα και να έχει κόσμο, προσωπικό, έξοδα. Σωστά. Πάντα για πλάκα. Σερβιτόρ, πράγματα. Ξέρεις, είναι επιχείρηση. Ξέρεις κανένα να έχει ένα μαγαζί για πλάκα. Όχι, όχι. Έτσι ναι. Για να περνά την ώρα του. Για να περνά καλά, βάζε. Εγώ δεν ξέρω. Καλή ώρα σαν τις παλιούς τις καφετζίδες. Μπράβο. Που λέγαμε. Που δεν είχαν εδώ ασφάλιση στις φορές. Αυτό μπορεί να το είχαν. Το καφετζίδι περνά και ένα καφενείο για πλάκα το βράδυ. Και δεν είχε τόσες φορές όσο είχε εδώ. Μπράβο. Και αν δεν τ' άρεσε ο Γιώργος, του λέγε μην έρχεσαι. Μπράβο, ναι. Έτσι λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω κανένα να έχει μαγαζί έτσι για πλάκα και να μην τον ενδιαφέρει. Αυτό συνεπάγεται ότι θα κοιτάξει την προσέλκυση του κόσμου στο μαγαζί του. Έτσι. Πολλές φορές, λοιπόν, μπορεί να είναι άλλα τα, πώς να το πω, άλλα το στο μυαλό του που θέλει να κάνει και άλλα τον αναγκάζει η εποχή να κάνει. Η εποχή, ναι. Αυτό. Ό,τι είναι εμπορικό, γενικότερα, να το στηρίξει και αυτός για να μπορεί να έχει δουλειά και αυτό, να έχει τις απολαβές ανάλογες. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, είναι πολλά πρόβλημα να πω πάνω εδώ, αλλά δεν είναι ο χρόνος πολύ λίγος. Πάμε κάτι άλλο. Κάνετε μάθημα σε κοπέλια άμα σας το ζητήξουν, ναι. Εγώ όχι, ο Μάρκος ναι. Εγώ κάνω. Που κάνεις να το αναφέρουμε. Δεν κάνω επαγγελματικά. Κάνω από μένα. Κάνω πάνω από 10 χρόνια περίπου. Ναι. Έχω και κοπέλια τα οποία έχουν παίξει σε σερλέντι. Μπράβο. Μαθητές. Το κάνω φιλοκερδός. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μπράβο. Έχω δείξει πάρα πολλά κοπέλια. Είναι και πάρα πολλά παιδιά που το παρετήσανε και αυτά. Η πληρωμή μου είναι άμα δω ένα κοπέλι και το αρέσει και το δω ότι το συνεχίσει. Άμα το παρετήσει, με στενοχωρεί λίγο. Γιατί δεν το έκανα επαγγελματικά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Μ' αρέσει, ας πούμε, να βοηθώ κοπέλια γιατί με βοηθάει και εμένα. Γιατί ψάχνουμε να δω ποιο είναι το κομμάτι, σωστό, πότε γράφτηκε, για να του τα πω του κοπελιού να τα ξέρει όλα. Σε και πολλές, με βοηθάει και εμένα. Σε πολλές μουσικές σχολές, περιοριζώ στη διδαχή της κριτικής μας μουσικής παράδοσης, είτε συζητάει είτε σε κουντιλιές. Θεωρώ και το λέω προσωπικά, το καταθέτω προσωπικά, ότι μας μαθαίνουν σκοπούς τους οποίους δεν μας λένε την ιστορία από πίσω. Ναι. Ας πούμε, σήμερα θα μάθεις τη μάνα μου την αγαπώ. Πάρε τις νότες σου, παίξ το. Ονοώ νοήτο. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό? Γιατί είπε, εσύ μου έδωσες την μπάσα αυτή, να το πω. Ναι. Όχι, οι περισσότεροι τώρα λένε, ρε παιδί μου, λένε. Το λένε. Πώς λένε, ναι, λένε. Λένε οι περισσότεροι. Τώρα εντάξει, αν είναι κάτι λίγοι να μην. Οι περισσότεροι λένε ότι αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω δει τετράδια μαθητών. Ναι. Τα οποία λένε τις τίτλους μόνο. Ναι. Το παίζουν όπως το παίζουν, γιατί το κοπέλι δεν ξέρει από πού είναι. Και το συνδυάζει με μια δισκογραφία με κάτι. Και το εύκολο βέβαια, αν το ρωτήσει το κοπέλι, να σου πει αυτό που έχει μάθει. Είναι λάθος, πρέπει να ξέρει το κοπέλι πιανού είναι. Πότε πρωτοπαίχτηκε, πολλά πράγματα. Ό,τι λέει. Και είναι ένα δεύτερο μάθημα αυτό. Πολύ. Δεν είναι μόνο να μάθει το τραγούδι, αυτό που ανάφερες. Ναι. Μαθαίνει την ιστορία. Την ιστορία του τραγουδιού. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να παροτρύνομαι τις δασκάλους μαζί με ένα σκοπό να λένε και την ιστορία του σκοπού. Εντάξει, περισσότεροι λένε, όλοι λένε. Σχεδόν όλοι το λένε. Μπράβο. Μπράβο. Λέμε για αυτούς που. Το έχουν αμελήσει. Είναι σήμερα ότι ψάχνονται, ας πούμε, ξέρουν. Ναι. Παλιά μπορεί να μην γινόταν αυτό. Τώρα ψάχνονται και ξέρουν ότι αυτό το κομμάτι είναι αυτού, αυτού. Ναι. Και αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Σωστό. Και υπάρχει μια κατοχώρηση ότι. Λοιπόν, κοπέλια, τι να πω, κάπου εδώ η κρυπτογραφία μας έλαβε τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πραγματικά. Δώσατε φως και σε μένα, σε κάποιες δικές μου, σαν να λέμε, στη δική μου αμάθεια σε πράγματα που αφορούν την παράδοση, και σας ευχαριστώ προσωπικά. Άλλωστε και εγώ εδώ πρώτη φορά γνωριστήκαμε, να το πούμε, άλλωστε στον κόσμο, και εγώ έμαθα από εσάς πράγματα και τα ρώτησα αληθινά, τα περνάω όπως τα είχα στο μυαλό μου. Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργη, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργη. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο, η αναμονή λοιπόν της κρυπτογραφίας, όλα αυτά που είπαμε θα τα δούνε στο γυαλί που λέμε. Από το να διαδίκτυο. Γεια σου και να κάνεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Να συνεχίσεις, να είσαι δυναμή σου. Και εσείς να παραμείνετε έτσι ενωμένοι όπως είστε τόσα χρόνια.